Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Ράνια Παπαδοπούλου και είμαι η συντονίστρια της μαθητικής εθελοντικής ομάδας του You Smile από το Χαμόγελο του Παιδιού. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να κλείσετε τα μάτια σας και να φανταστείτε ένα πολύχρωμο κτίριο γεμάτο παιδικές φωνές, χαρούμενες παιδικές φωνές, γεμάτο γέλια, γεμάτο παιδιά να παίζουν, παιδιά να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην κοινωνία. 3, 2, 1. Τώρα θα ήθελα να φανταστείτε τον ίδιο χώρο, το ίδιο κτίριο, αλλά αυτή τη φορά με γκρι τείχους, σκοτεινό, χωρίς χαρούμενες παιδικές φωνές, χωρίς παιδιά να παίζουν, γεμάτο δάκρυα και πόνο. Αυτό είναι το σχολείο, είναι η καθημερινότητα για πάρα πολλά παιδιά σε όλον τον πλανήτη και είναι στο χέρι μας, στο χέρι μικρών και μεγάλων, να βοηθήσουμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία καταπιέζονται, τα οποία πονάνε. Είναι στο χέρι μας να σταθούμε δίπλα σε όλα τα παιδιά που δέχονται bullying, αλλά και στα παιδιά τα οποία ασκούν, γιατί και αυτά χρειάζονται τη βοήθειά μας. Η λύση είναι μία. Μίλα τώρα. Ξεκινώντας λοιπόν τη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία γίνεται με αφορμή την σχολική ημέρα ενάντια στην ενδοσχολική βία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνεργασία το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, έχουμε την χαρά και τη τιμή να υποστηρίζει τη σημερινή μας εκδήλωση η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως. Πάμε να την ακούσουμε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε και μέλη του Χαμόγελου του Παιδιού, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες, αγαπητοί εθελοντές. Η σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση συνιστά μία αφορμή να ενώσουμε τις φωνές μας και να πούμε ένα δυνατό όχι στη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Ως Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουμε αναλάβει δράσεις, ώστε κανένα παιδί να μην νιώθει μόνο του ανυπεράσπιστο εκτεθειμένο. Στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα, πιλωτικά φέτος και σε όλα τα σχολεία της χώρας από του χρόνου, περιλαμβάνονται θεματικές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό στον άλλον, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Θεσπίσαμε το Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, εκπαιδευτικό που συμβάλλει με κέριο τρόπο στην περαιτέρω καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δίνουμε διέξοδο σε μαθητές να μιλήσουν για τα προβλήματα, τις ανησυχίες, τους φόβους τους. Εξασφαλίσαμε για την εκπαιδευτική κοινότητα 2.800 θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, τους οποίους και επιμορφώνουμε σε κομβική σημασία θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής υποστήριξης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οικογενειών τους. Προχωρούμε σε ενημερωτικές καμπάνιες με άλλους οργανισμούς, ιδιώτες, υπουργεία, με το Χαμόγελο του Παιδιού, πολύτιμο συνεργάτη και άλλους. Φέτος, που η τηλεκπαίδευση μπήκε σε όλα τα σπίτια, η προστασία από τους κινδύνους του διαδικτύου αναδεικνύεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Στηρίζουμε τη νέα ψηφιακή εποχή, ταυτόχρονα όμως δεν παραβλέπουμε τους κινδύνους που αρκετές φορές καλαδοκούν στο διαδίκτυο. Είναι λοιπόν κέρια σημασίας να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να κινούνται με ασφάλεια κατά τις διαδικτυακές περιηγήσεις τους, ώστε να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο την ψηφιακή τους υπευθυνότητα και να απολαμβάνουν μόνο τα ωφέλη των νέων μέσων που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους τους συντελεστές για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις σας, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα της σχολικής βίας, του εκφοβισμού, του bullying και του cyberbullying. Ένα είναι το μήνυμα που θέλουμε σήμερα να δώσουμε μέσα από την εκδήλωσή σας. Μιλήστε. Μιλήστε τώρα. Κανένα παιδί δεν είναι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ενώνουμε όλες τις δυνάμεις μας για να καταφέρουμε να βοηθήσουμε όσα περισσότερα παιδιά γίνεται. Έτσι λοιπόν, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Ζέτα Μακρύ, στέλνει το δικό της μήνυμα για τη σημερινή εκδήλωση. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Πιστεύω ακράδαντα ότι μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις οι μέρες μας μπορούν να γίνουν πραγματικά καλύτερες. Ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος. Για όλους μας, αλλά κυρίως και πρωτίστως για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με μια απαιτητική και σκληρή πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που απατηλά νομίζουν ότι μπορούν να τα διαχειριστούν μόνα τους, χωρίς βοήθεια. Η 6η Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, είναι μια αφορμή για σκέψη, για προβληματισμό, για δράση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η ευαισθησία,
και η ευαισθητοποίηση των μαθητών εθελοντών του YouSmile ανέδειξαν φέτος ως βασική υποθεματική το cyberbullying. Λόγω και των συνθήκων. Των συνθήκων που έχει επιβάλει η παγκόσμια υγειονομική κρίση και η νέα καθημερινότητα των παιδιών. Στην κατεύθυνση αυτή και η σειρά στοχευμένων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Χαμόγελο του Παιδιού. Ο ρόλος και το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού, η παρουσία και η προσφορά του, μας δίνει δύναμη και ελπίδα για το μέλλον των παιδιών μας. Το Υπουργείο Παιδείας σε κάθε πρόταση του κ. Γιαννόπουλου στέκεται αρρωγός και συμπαραστάτης, υιοθετεί και αγκαλιάζει τις εμπεριστατωμένες προτάσεις της επιστημονικής ομάδας του Χαμόγελου και προωθεί την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης για το σχολικό περιβάλλον, για την κοινωνία, σε θέματα που αφορούν άμεσα, ευθέως, που προβληματίζουν και ανησυχούν μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες. Το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού εξαπλώνεται δυστυχώς επικίνδυνα στη σχολική κοινότητα και απειλεί τη σωματική και ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Η ραγδαία διάδοση του διαδικτύου και τα επακόλουθά της αποτελούν μεγάλη πρόκληση παγκοσμίως. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ένα νέο φαινόμενο που απασχολεί σχεδόν όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και θεωρείται η τεχνολογική προέκταση του παραδοσιακού εκφοβισμού, με τα χαρακτηριστικά των παιδιών που εκφοβίζουν στο διαδίκτυο να προσομοιάζουν με τα χαρακτηριστικά των παιδιών που ασκούν τον κλασικό εκφοβισμό. Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας των νέων. Έχει αναδειχθεί σε σημαντικό μέσο για επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών, κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός παρουσιάζει έξαρση και στη χώρα μας, όπως και διεθνώς. Για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του cyberbullying απαιτείται συνεχής μελέτη και ανάδειξη των αιτιών που τον δημιουργούν, απαιτείται συνεργασία ειδικών, γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Γιατί η ουσία δεν είναι να απαγορεύσουμε στα παιδιά τη χρήση του διαδικτύου, αλλά να τα μάθουμε να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα και να προστατεύονται από τις αρνητικές του επιπτώσεις. Το Υπουργείο Παιδείας, με διπλή στόχευση, τάσεται με όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα της ενημέρωσης και της πρόληψης απέναντι σε φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού, τόσο ως προς την παραδοσιακή έκφρασή τους, όσο και ως προς την διαδικτυακή διάστασή τους. Οφείλουμε να θωρακίσουμε τους εκπαιδευτικούς με δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και να αναβαθμίσουμε το ρόλο τους και την επαρκιά τους, ώστε να αναγνωρίζουν φαινόμενα cyberbullying και να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού. Οφείλουμε να τους δώσουμε τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά εργαλεία για να μελετήσουν, να εμβαθύνουν και να ενημερώσουν τους μαθητές τους πάνω σε παρόμοια θέματα. Εισάγουμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων με θεματικές, πολύπλευρες, επίκαιρες, σημαντικές, απαραίτητες για τους πολίτες του αύριο, υποστηρίζουμε την ένταξή τους στο ορολόγιο πρόγραμμα και δεσμευόμαστε για τον εμπλουτισμό και τη διαρκή επιστημονική αναβάθμιση και επικαιροποίηση του περιεχομένου τους μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. Οφείλουμε επίσης, με την ίδια βαρύτητα και ευαισθησία, να στηρίξουμε τους γονείς και τους κηδεμόνες, οι οποίοι πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τους κινδύνους που ελοχεύουν στο διαδίκτυο, αλλά και για τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να βάλουν, μαθαίνοντας τα παιδιά τους πώς να σερφάρουν με ασφάλεια. Οφείλουμε στα παιδιά μας να λάβουμε μέτρα. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι μια κατακριτέα κοινωνική συμπεριφορά, που μπορεί να επιφέρει συναισθηματική, ψυχική, αλλά και σωματική βλάβη. Στηρίζουμε τους μαθητές μας και θέτουμε στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν, να υπερασπιστούν και να σεβαστούν τον εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους και την κοινωνία, να προχωρήσουν, να προοδεύσουν, να ξεχωρίσουν. Εξασφαλίζουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα και την προοπτική να σταθούν με τόλμη απέναντι σε κάθε αδικία, να μιλήσουν με θάρρος για κάθε τι κατακριτέο, να προασπίσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, να διεκδικήσουν την αλήθεια, να ξεσκεπάσουν το ψέμα. Εμείς είμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, τους δικούς μας εφήβους, που αξίζουν την κάθε μάχη απέναντι στη μάστιγα του διαδικτυακού εκφοβισμού. Με ενδιαφέρον, ενημέρωση, πρόληψη, επικοινωνία, συνεργασία, εγρήγορση, δράση.
Σας ευχαριστώ πολύ, όχι μόνο για την ευκαιρία που μου δώσατε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια, τη συνεργασία, την αποτελεσματική δράση που καταβάλλετε. Το δικό του μήνυμα για τη σημερινή εκδήλωση στέλνει και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Πάμε να το ακούσουμε. Αξιότιμε κύριε Γιαννόπουλε, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικτυακή σας εκδήλωση με θέμα «Μίλα τώρα 2021 ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό». Το bullying είναι ένα νοσηρό φαινόμενο που εξαπλώνεται και λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Δεν απασχολεί μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά πλέον αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα. Συνδέεται ευθέως με το ρατσισμό απέναντι σε κάθε είδους ανισότητες, την κανονικοποίηση της βίας αλλά και της ρητορικής του μίσους. Και στο αθλητικό πεδίο αποτελεί δυστυχώς συνήθη εικόνα τη σημερινή εποχή. Να βλέπουμε μικρά παιδιά στις κερκίδες των γηπέδων να εκφράζουν λεκτική βία που δεν αρμόζει στην κοινωνία που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Κυρίες και κύριοι, το θέμα της παρενόχλησης και της κακοποίησης, ιδίως των ανηλίκων και στον τομέα του αθλητισμού, αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Ενδεικτικά σας αναφέρω, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήδη γνωρίζετε, συζητάμε το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών, αναζητώντας βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου το προηγούμενο εξάμηνο είχαμε την Προεδρία, αναδείξαμε το θέμα και επεξεργαστήκαμε με τους ομολόγους μας ένα κοινό πλαίσιο αρχών και θέσεων, το οποίο αποτελεί ένα κοινό οδηγό πολιτικών αποδεκτό στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή σε 47 ολόκληρες χώρες. Υπό την Προεδρία μου εγκρίναμε ομόφωνα δύο ψηφίσματα. Πρώτον, την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Αθλητισμού και δεύτερον, τα ανθρώπινα δικαιώματα στον αθλητισμό. Συμμετέχουμε ήδη στο πρόγραμμα Start to Talk, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και της αθλητικής κοινότητας σε αυτά τα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν και καταγγελίες για παρενόχληση και ξεκίνησε το ελληνικό κίνημα MeToo. Στόχος μας να ευαισθητοποιήσουμε αλλά και να ενδυναμώσουμε τα παιδιά ώστε να γνωρίζουν και να μπορούν να μιλήσουν. Ανακοινώσαμε, όπως ήδη γνωρίζετε, μια σειρά 13 άμεσων μέτρων για την καταπολέμηση των φαινομένων κακοδιαχείρισης και κακοποίησης στον αθλητισμό, κατόπιν συνεργασίας και ισότιμου διαλόγου με τη βάση της πυραμίδας, της αθλητικής πυραμίδας, τα νόμιμα και νοικοκυρεμένα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. Ορισμένα τα εφαρμόζουν ήδη και κάποια τα προγραμματίζουν για το αμέσως επόμενο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πλαίσιο. Για παράδειγμα, δημιουργούμε το Μητρό Προπονητών, ώστε να υπάρχουν κριτήρια για το ποιος πια αναλαμβάνει να αθλήσει, να προπονήσει τα παιδιά μας. Με διάφορες δράσεις όπως το πρόγραμμα Ζεις Αθλητικά, ευαισθητοποιούμε τα παιδιά σε ζητήματα αθλητισμού και υγιούς σε ασφαλούς τρόπους ζωής. Κυρίε και κύριοι, με το χαμόγελο του παιδιού έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για θέματα που αφορούν φαινόμενα βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού μεταξύ παιδιών αλλά και από ενήλικα άτομα. Έχουμε ήδη αναπτύξει μια επικοδομητική συνεργασία και κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, την οποία θα εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, έχουμε ήδη υλοποιήσει από κοινού δράσεις αιμοδοσίας όλη την προηγούμενη περίοδο. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά, μέσα από την καρδιά μου, τόσο τον κύριο Γιαννόπουλο, όσο και όλα τα στελέχη του Χαμόγελου του Παιδιού, διότι μέσα από τη συνεργασία μας έδωσαν και εμάς τη δυνατότητα να μοιράσουμε χαμόγελα σε γνωστούς και αγνώστους ή και σε πολλούς που πιθανόν να μην τους συναντήσουμε ποτέ. Όμως είναι και αυτό μέρος της αποστολής του αθλητισμού. Είναι και αυτό μέρος των αξιών που πρεσβεύει ο ελληνικός αθλητισμός. Με τις σκέψεις αυτές θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας και βέβαια μια δέσμευση ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά, δίπλα, διότι αυτή η προσπάθεια δεν τελείωσε ή μάλλον πιο σωστά μόλις ξεκίνησε. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να λείπει κανένας. Σας ευχαριστώ. Τα παιδιά είστε πρωταγωνιστές για 8η συνεχόμενη χρονιά στην πανελλαδική καμπάνια «Μίλα τώρα» από το Χαμόγελο του Παιδιού.
Χρειάζεστε όμως και δίπλα σας ανθρώπους οι οποίοι σας στηρίζουν και σας βοηθάνε να δημιουργείτε. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ράνια. Είμαι πολύ περήφανος, είμαστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά που έχετε κάνει. Αρχικά το συντονισμό, την προσπάθεια, τα παιδιά You Smilers, αλλά και όλη η συμμετοχή από όλη την Ελλάδα. Από ό,τι μου έλεγες πριν λίγο, παιδιά από μονοθέσια, παιδιά από νηπιαγωγεία, από γυμνάσια, από λύκεια και κυρίως από την περιφέρεια. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επειδή σήμερα λοιπόν απευθυνόμαστε και μιλάμε και μας βλέπουν οι υπουργοί, τους οποίους ευχαριστούμε, την κυρία Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό, για την συμμετοχή τους, για την προσπάθεια, για τη δυνατότητα που μας δίνουν να συμβάλλουμε και εμείς με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, ζώντας την καθημερινότητα των παιδιών, παίρνοντας τις γραμμές μας κλήσεις. Και επειδή μας βλέπουν παιδιά, θα ήθελα να τους πω ένα γεια, να τους πω ότι είμαστε εδώ 24 ώρες και όπως εκεί είναι και κάποιοι δάσκαλοι και κάποιοι καθηγητές που θα μπορούσαν να τους ακούσουν, όπως εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι που θα πρέπει κάποια στιγμή να τους εμπιστευτούν. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να βρούμε στα παιδιά τη δυνατότητα να μπορούν να εμπιστευτούν τους ενήλικους, γιατί ακούν τόσα πολλά και στο τέλος θα χάσουν την εμπιστοσύνη γενικότερα. Έτσι λοιπόν, χαιρετίζω αυτή την φετινή προσπάθεια που γίνεται από Το Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά κυριότερα το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει είναι το καθήλυ αρμόδιο. Το Χαμόγελο συμπληρώνει την προσπάθεια του θεσμού που είναι το Υπουργείο. Μην μπερδεύουμε τους ρόλους μας. Αλλά παρόλα αυτά όμως, επειδή έχουμε κάποια οράματα, κάποιες δυνατότητες, τις βγάζουμε σε πέρας. Και τη δική σου μπακέτα σε αυτή την περίπτωση του Νίκου, του Αλέξανδρου και άλλων που συμβάλλουν σε αυτό, φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε και φέτος έχουμε μια καταπληκτική συμμετοχή, παρόλο που υπάρχει το lockdown, παρόλο που υπάρχουν τα προβλήματα. Οπότε λέμε όχι στο bullying, κανένα παιδί να μην αισθάνεται άσχημα, κανένα παιδί να μην υποφέρει και να μην πληγώνεται, να μην βλέπω αυτά τα δάκρυα να κυλάνε στα μαγουλάκια, όποια ηλικία και να είναι, και να μας παίρνουν ένα τηλέφωνο, αν είναι κάτι που θέλουν να μοιραστούν. Είμαστε εδώ 24 ώρες. Είμαστε εδώ για να δώσουμε μια λύση εκείνη τη στιγμή, έστω για το πιο μικρό πρόβλημα που θεωρεί ένα παιδί. Για μας ένα μικρό πρόβλημα παιδιού είναι μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Να είστε καλά όλοι, συνεχίστε και προχωράμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιαννόπουλε. Πάμε τώρα να δούμε το βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές εθελοντές του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου You Smile για να στείλουν το δικό τους μήνυμα ενάντια στο bullying. Πες μου ότι σου κάνουν bullying χωρίς να μου πεις ότι σου κάνουν bullying. Ξεκινάω εγώ. Ποιος έβαλε το σούργελο στη συνομιλία, ρε. Ξεκολλάτε, βγάλετε την λίγο. Έχει γεμίσει ο τόπος cringe, ρε, το έχουμε και στις ομαδικές. Καλά, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνει πόσο ενοχλητική είναι. Δηλαδή έλεος, ανακατεύεται στα πάντα. Και δεν μιλάει καν εντωμεταξύ, τη βάζουμε που τη βάζουμε και μετά δεν μας μιλάει. Αυτό η βρωμιάρα. Κινούμενη κατάθλιψη, δεν μπορώ να τη βλέπω. Πώς είναι έτσι γκόμενα. Είναι και φούλα δύνατη ρε φίλε, δηλαδή είναι σαν άρρωστη, κάτι τέτοιο. Σαν πλάκα είναι ένα πλάκα, δηλαδή μηδέν καμπύλες, κάπου λίγο έλεος. Την είδατε πώς ήταν ντυμένη χθες. Δηλαδή καθρέφτη σπίτι της δεν έχει να δει πώς είναι. Αυτό ρε εσύ, δηλαδή σε φάση ούτε οι γκόμενες δεν τη θέλουνε. Σιγά μην έχει και γκόμενα. Σωστό που να τη βρει, πια θα της κάτσει. Εν τω μεταξύ, όταν μιλάει, μιλάει σαν κολοαλβανή ρε φίλε. Έχει κουράσει όμως, μπορεί απλά να φύγει από κοντά μας. Κακό ψόφο απλά. Και τώρα να υποδεχθούμε τον κύριο Στέφανο Αλεβίζο, ψυχολόγο και συντονιστή του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, καλησπέρα, Ράνια. Καλησπέρα σε όλους και όλες τους εκπαιδευτικούς που είναι σήμερα μαζί μας. Κυρίως όμως την καλησπέρα μας στα παιδιά
στους μαθητές και τις μαθήτρες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Μια σημαντική μέρα, μια μέρα που πολλοί μιλάνε για την μέρα ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι μια μέρα του «μίλα τώρα». Και αυτό το «τώρα» είναι πιο δυνατό από ποτέ. Είναι μια ευκαιρία που έχουμε όλοι μας, όλες μας, να πούμε πράγματα που μας ταλαιπωρούν, πράγματα που μας κάνουν να σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές αν πρέπει να πάμε στο σχολείο, αν έχουμε διάθεση, αν φοβόμαστε να πάμε στο σχολείο, πράγματα που μας δυσκολεύουν και μας κάνουν να μην μπορούμε να κοιμηθούμε εύκολα τα βράδια. Είναι η ευκαιρία μας. Είναι τώρα η ευκαιρία μας. Με αφορμή αυτή την ημέρα, όλα τα παιδιά, ό,τι τα ταλαιπωρεί, όσο και αν προβληματίζονται, να μπορούν να το εκμυστηρεύσουν, να το εκμυστηρευτούν, συγγνώμη, να πούν τι τα απασχολεί και εμείς είμαστε εκεί για να τα ακούσουμε. Και η εκπαιδευτική τους, αλλά και η γραμμή 1056, όπου ανώνυμα μπορεί να μας καλέσει οποιοδήποτε παιδί. Και να πω και κάτι ακόμη. Εννοείται. Εκτός από τη γραμμή, τα παιδιά μπορούν να μας καλέσουν και σε ένα chat. Μέσα από την ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού μπορούν να κατεβάσουν το chat 1056 και εκεί ανώνυμα να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας πούν ότι τα απασχολεί. Αυτό που πρέπει να θυμούνται τα παιδιά είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Σε όλα τα προβλήματα υπάρχει και μία λύση και εμείς είμαστε εδώ για να τη βρούμε μαζί. Στέφανε, τι θα έλεγες σήμερα στα παιδιά τα οποία μπορεί να μας παρακολουθούν και να βιώνουν αυτό το φαινόμενο στην καθημερινότητά τους, στη σχολική τους ζωή? Καταρχάς να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Νομίζω ότι λίγο ως πολύ οι περισσότερες από εμάς κάπου έχουμε βιώσει αυτό το περιβόητο, το περίφημο, το φοβιστικό σαν λέξη bullying, είτε ως παιδιά μαθητές και μαθήτρες, αλλά είτε και ως ενήλικες. Το έχουμε βιώσει. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη εμπειρία και να πω στα παιδιά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που αντέχουν, που στέκονται στα πόδια τους. Είναι πάρα πολύ γενναία τα παιδιά που το υπομένουν όλο αυτό και το διαχειρίζονται. Είναι πολύ γενναία τα παιδιά που το επικοινωνούν. Η λύση όμως είναι να μιλήσουν τώρα. Να ακουστεί το μήνυμά μας από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από το Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα, όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολεία να ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν και τώρα και μετά και αύριο και το βράδυ σε μια γραμμή που δεν σταματάει ποτέ και είναι εκεί για να τα ακούσει. Και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Γεμίζει τα παιδιά με συναισθήματα φόβου, θυμού, ντροπής, ενοχής. Τα παιδιά που ασκούν τον εκφοβισμό, τα παιδιά που εκφοβίζουν, μπορεί και αυτά να είναι μπερδεμένα, μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι πληγώνουν τον άλλον με τις πράξεις τους ή μπορεί να νομίζουν να το εντάσσουν σε ένα κομμάτι που είναι αστείο. Αλλά ξέρεις τι, πολλές φορές σκέφτομαι ότι το αστείο είναι κάτι που μας κάνει όλους να περνάμε καλά. Ακόμη και ένας να υπάρχει που να μην περνάει καλά, τότε σίγουρα δεν είναι αστείο. Οποιαδήποτε δικαιολογία ότι ναι, αλλά οι περισσότεροι περνάμε καλά, εγώ γέλασα. Οποιαδήποτε δικαιολογία δεν είναι δικαιολογία. Αν ένας δεν περνάει καλά, αν ένας πληγώνεται, τότε σίγουρα δεν είναι αστείο. Κρατάμε λοιπόν αυτό. Αν ένας πληγώνεται, σίγουρα δεν είναι αστείο. Και για να το θυμούνται όλα τα παιδιά που μας παρακολουθούν και ένα μήνυμα προς τους ενήλικες που παρακολουθούν τη σημερινή εκδήλωση, γονείς, εκπαιδευτικούς ή τους υπόλοιπους πολίτες. Είμαι βέβαιος ότι όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα αυτού του φαινομένου. Τη σοβαρότητα και πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί να το κουβαλάει και να ενηλικιώνεται με δύσκολες αναμνήσεις και δύσκολες εμπειρίες από την παιδική του ηλικία. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή, όλοι και όλες, αν αντιληφθούν, είμαι μάλλον σίγουρος ότι σε περίπτωση που κάτι συμβαίνει, κάτι τους προβληματίζει για ένα παιδί, θα το διαχειριστούν και είμαι βέβαιος ότι θα καλέσουν και στο Χαμόγελο το 1056, είτε συμβουλευτικά, είτε ακόμη και στο τμήμα πρόληψης και ευαισθητοποίησης που έχουμε, που κάνουμε προγράμματα για τα παιδιά και διαδικτυακά, θα είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε να... Δεν είναι ανάγκη να γίνουμε, πήγα να πω να γίνουμε όλοι μια παρέα. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε όλοι μια παρέα, δεν είναι ανάγκη, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε όλοι φίλοι. Είναι όμως σημαντικό να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να συνυπάρχουμε όμορφα, με σεβασμό και ειρηνικά, που θα έλεγε κάποιος. Είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί, θα είμαστε δίπλα τους, σε όλους τους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και στις μαθήτριες. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε μια δύσκολη περίοδο, την περίοδο του COVID, την περίοδο της πανδημίας και την περίοδο του περιορισμού στο σπίτι. Η χρήση του ίντερνετ αυξάνει όσο ποτέ άλλοτε, άρα ένας κίνδυνος που χτυπάει την πόρτα μας και έχει αρχίσει να μπαίνει και μέσα στα σπίτια μας είναι ο κίνδυνος του διαδικτυακού εκφοβισμού. Δηλαδή, ενός εκφοβισμού που δυστυχώς δεν γίνεται, που δυστυχώς μάλλον
εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται ούτε ο εκπαιδευτικός ούτε ο γονιός τι γίνεται. Είναι κάτι που συμβαίνει ανάμεσα στο διαδίκτυο, έτσι, μέσα στο διαδίκτυο, ανάμεσα στις παρέες των παιδιών και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Ακόμη και για αυτές τις περιπτώσεις είμαστε εδώ σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς το 1056 να προσπαθήσει να δώσει μια λύση. 1056 λοιπόν, Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή. Το πάμε πολλές φορές. Σωστά, θα το πούμε όσες φορές χρειαστεί. Ελπίζω τα παιδιά να το θυμούνται και ακριβώς. Αυτά που μας ακούν αυτή τη στιγμή, που ξέρω ότι κάποιοι γελάνε, ότι κάποιοι χαμογελάνε, είναι μια εκδήλωση. Ελπίζω όμως ότι τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη τον έχουν ακούσει αυτόν τον αριθμό. 1056-1056. Ανώνυμα, δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Ευχαριστώ και εγώ. Όπως είπαμε και νωρίτερα, πρωταγωνιστικό ρόλο στη σημερινή εκδήλωση έχουν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, έχουμε μαζί μας τη Δέσποινα και τον Ορέστη, You Smilers και μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, οι οποίοι θα απευθυνθούν προς όλα τα παιδιά και τους ενήλικες για το φαινόμενο του bullying. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Δέσποινα Λευρογιάννη. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ή αλλιώς bullying είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, αυτό που μας προβληματίζει εμάς σαν ομάδα είναι ότι παρά τις συζητήσεις που γίνονται και ξέρουμε ότι το θέμα πλέον είναι γνωστό στους περισσότερους από εμάς, τα περιστατικά όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά γίνονται όλο και πιο έντονα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο στο οποίο συνδυάζονται πολλές διαφορετικές μορφές βίας, όπως είναι η σωματική, η λεκτική, η ψυχολογική και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ακόμη και ηλεκτρονικός εκφοβισμός, που λαμβάνει χώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, που εμείς οι νέοι χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά. Σε κάθε λοιπόν περιστατικό βίας, ανεξαρτήτως το που λαμβάνει χώρα, υπάρχουν τρία κύρια πρόσωπα: τα παιδιά που δέχονται εκφοβισμό, τα παιδιά που ασκούν και οι παρατηρητές. Ως ομάδα λοιπόν, Δέσποινα, ως ομάδα δικαιωμάτων του παιδιού, τι θέλετε να πείτε σήμερα στα παιδιά τα οποία δέχονται bullying? Το πιο σημαντικό είναι να θυμάστε ότι δεν ευθύνεστε εσείς. Δεν ευθύνεστε για αυτό που συμβαίνει. Δεν σας αξίζει αυτή η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να μιλήσετε, πρέπει να αντιδράσετε και το να μιλήσετε είναι το πρώτο βήμα, είναι το κυριότερο. Πρέπει να μιλήσετε σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεστε, σε έναν δάσκαλο, σε έναν καθηγητή, σε έναν γονέα ή γενικότερα σε έναν ενήλικα ο οποίος πιστεύετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει. Αν όμως πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να εμπιστευτείτε κάποιον άνθρωπο από το στενό σας κοινωνικό περιβάλλον, τότε πάντα μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή SOS του Χαμόγελου του Παιδιού 1056. Είναι μια γραμμή τηλεφωνική, στην οποία μπορείτε να καλέσετε δωρεάν και ανώνυμα και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και θα μιλήσετε με έμπειρους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που είναι εκεί πέρα για να ακούσουν τους προβληματισμούς σας και να σας βοηθήσουν να βρείτε την καλύτερη λύση. Στα παιδιά τα οποία ασκούν bullying, τι θα λέγατε? Πρέπει πάντα να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι τα λόγια μας και οι πράξεις μας έχουν αντίκτυπο και μπορεί να επηρεάσουν καταλυτικά τη ζωή ενός άλλου ατόμου. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η βία δεν είναι η λύση σε καμία κατάσταση. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να κάνουμε φίλους, για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον και η βία δεν είναι ένας από αυτούς. Πρέπει να θυμάστε ότι άμα γίνεται κάτι στη ζωή σας που σας προβληματίζει και σας κάνει να αισθάνεστε άσχημα, πρέπει να μιλάτε κι εσείς. Πρέπει να μιλάτε σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που ενδιαφέρονται ουσιαστικά για εμάς. Και μπορείτε, αν θέλετε συμβουλές, να καλέσετε και το 1056 για να μιλήσετε με κάποιον ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό. Και όπως είπες και νωρίτερα, το τρίτο σκέλος αυτής της μεγάλης εξίσωσης είναι τα παιδιά παρατηρητές. Σε αυτά τι μήνυμα έχετε να στείλετε? Οι παρατηρητές, ακόμη και αν δεν το συνειδητοποιούμε κάποιες φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ο ρόλος τους είναι σπουδαίος και μπορεί να επηρεάσουν καταλυτικά κάθε περιστατικό βίας και σχολικού εκφοβισμού. Μπορούν με τη στάση τους, χωρίς αναγκαστικά να συμμετέχουν στο συμβάν, μπορούν να ενθαρρύνουν το παιδί που ασκεί εκφοβισμό και να το κάνουν δηλαδή να νιώσει αποδοχή και έτσι αυτό θα συνεχιστεί. Μπορούν όμως και να σταματήσουν αυτό το περιστατικό. Έχουν αυτή τη δύναμη. Τις περισσότερες φορές, τα παιδιά όπου είναι παρατηρητές παρακολουθούν παθητικά το περιστατικό και δεν αντιδρούν. Και είναι εν μέρη είναι κατανοητό το ότι όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, όταν είμαστε μάρτυρες ενός περιστατικού βίας, ίσως δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Γιατί από τη μία καταλαβαίνουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι λάθος και ότι πληγώνει το άλλο παιδί, αλλά από την άλλη ίσως δεν έχουμε τόση εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πιστεύουμε ότι δεν θα είναι αποτελεσματική η παρέμβασή μας. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι η σιωπή είναι συνενοχή. Πρέπει να μιλήσετε, πρέπει να βοηθήσετε το παιδί που σας χρειάζεται.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε με πολλούς τρόπους. Θα μπορούσατε άμεσα, τη στιγμή που συμβαίνει το περιστατικό, να εξηγήσετε στο παιδί που ασκεί το bullying ότι αυτό που γίνεται είναι λάθος, ότι το άλλο παιδί νιώθει άσχημα. Και έτσι το περιστατικό μπορεί να σταματήσει. Από την άλλη, όμως, μπορείτε να μιλήσετε αργότερα στο παιδί που δέχεται τον εκφοβισμό, να το κάνετε να αισθανθεί ασφάλεια, να το εντάξετε στην παρέα σας και έτσι θα πάρει δύναμη και θα μπορέσει να μιλήσει. Αλλιώς, μπορείτε εσείς ίδιοι να μιλήσετε σε έναν εκπαιδευτικό ή σε έναν γονέα που εμπιστεύεστε και σίγουρα θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Και συνεχίζουμε τώρα με τον Ορέστη Μακρανδρέου, ο οποίος θα στείλει το μήνυμα της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού προς τους εκπαιδευτικούς, προς τους γονείς των παιδιών, αλλά και προς την πολιτεία. Καλησπέρα, Ορέστη. Καλησπέρα, Ράνια. Τι θα ήθελες, λοιπόν, τι θα θέλατε σαν ομάδα να πείτε για τους εκπαιδευτικούς, να συμβουλεύσετε τους εκπαιδευτικούς, να κάνουν προληπτικά στο φαινόμενο του bullying? Mm-hmm. Προληπτικά θα ήθελα να πω στους εκπαιδευτικούς να καταρτίζονται στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και φυσικά να επιμορφώνονται συνεχώς, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν και να μάθουν κάποιες τεχνικές αναγνώρισης και εντοπισμού σημαδιών όπου καταδεικνύουν ότι ένα παιδί υφίσταται bullying. Επίσης, πολύ σημαντικό θα ήθελα να τους πω, είναι να ευαισθητοποιήσουν τους ίδιους τους μαθητές με ομαδικές συζητήσεις, με διάφορες καμπάνιες ενημέρωσης, όπως αυτές που πραγματοποιεί και ο οργανισμός μας, και να τους καλλιεργήσουν ένα αντιρατσιστικό πνεύμα και ένα πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να τους πω είναι να δημιουργήσουν μία σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ιδιαίτερα με τα παιδιά των μικρότερων τάξεων, όπως είναι αυτά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, ώστε να μπορούν να μοιράζονται με τους εκπαιδευτικούς και να τους νιώθουν κοντά τους, να μοιράζονται μαζί τους οτιδήποτε τους προβληματίζει. Πολύ ενδιαφέρον. Και τι θα λέγατε στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βλέπουν ή αντιλαμβάνονται ότι το φαινόμενο του bullying λαμβάνει χώρο στο σχολείο τους? Σε αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να παρεμβαίνουν, να επικοινωνούν άμεσα με τους γονείς και με τους μαθητές που εμπλέκονται και να βρίσκουν έτσι άμεσους τρόπους να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να τους πω στο πλαίσιο αυτό είναι να παροτρύνουν τους μαθητές που δέχονται bullying αλλά και αυτούς που παρατηρούν να μιλάνε ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί γρήγορα μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Πάμε στο κομμάτι των γονιών τώρα. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι, μάλλον όλοι οι γονείς, μπορούν να κάνουν κάποια βήματα προληπτικά. Εσείς σαν Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού τι προτείνετε σε αυτούς τους γονείς? Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, οι γονείς πρέπει να εδραιώσουν μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ώστε να μπορεί το παιδί τους να τους εκμυστηρευτεί, να συζητήσει μαζί τους οτιδήποτε τους προβληματίζει και σε περίπτωση που βρίσκονται σε μια, δέχονται bullying, να μπορεί να τους το πει ανοιχτά. Κάτι ακόμα είναι να καλλιεργήσει ένα δυνατό χαρακτήρα στα παιδιά και να τα εφοδιάσει κατάλληλα ο γονέας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο μια τέτοια κατάσταση, όσο και σε πρακτικό. Δηλαδή να μπορούν να ξέρουν πώς θα διαχειριστούν, ώστε να μην τους επηρεάσει σε βαθμό που να προξενήσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ψυχική τους υγεία και να ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν αντίστοιχα. Mm-hmm. Κάτι ακόμα είναι να λάβουν η ίδια ενημέρωση σχετικά τις τεχνικές που να ανοιχνεύσουν διάφορα σημάδια όπου δείχνουν ότι το παιδί τους υφίσταται bullying. Ακριβώς όπως και οι εκπαιδευτικοί. Ακριβώς. Και στους γονείς οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους δέχεται ενδοσχολικό εκφοβισμό, τι έχετε να πείτε ως ομάδα? Σε αυτή την περίπτωση, οι γονείς πρέπει να παρέχουν άμεσα οποιαδήποτε ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη, ώστε να αγκαλιάσουν το παιδί τους και να τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, χωρίς να έχει αυτό κάποια μακροχρόνια επίπτωση στην ψυχική του υγεία. Πρέπει επίσης να μην σκεφτούν ούτε στο παραμικρό ότι το παιδί τους έκανε κάτι ώστε να προκαλέσει αυτή τη συμπεριφορά και ότι ευθύνεται εκείνο, έστω και σε ένα μικρό βαθμό, για ό,τι του συνέβη.
Και τέλος, είναι σημαντικό να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, σε ένα επαγγελματία ο οποίος εξειδικεύεται σε θέματα bullying και τέτοια θέματα συναφή, ώστε να βρουν άμεσες λύσεις. Mm-hmm. Ακριβώς όπως και στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί. Ναι, και τι θα λέγατε σε ένα παιδί το οποίο αντιλαμβάνεσαι, σε έναν γονιό, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι το παιδί του ασκεί bullying. Mm. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να πω πως ο γονέας πρέπει να αναρωτηθεί ο ίδιος για ποιο λόγο έχει μια τέτοια συμπεριφορά το παιδί του. Τι μπορεί να πιάσει, μήπως η δική του στάση είναι αυτή η οποία συμβάλλει ώστε να έχει τέτοια επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο το παιδί. Γιατί βλέπουμε ότι πολύ συχνά τα παιδιά που ασκούν bullying, είτε τα ίδια υφίστανται κακοποίηση στο σπίτι, είτε είναι μάρτυρες κακοποίησης, πάλι στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, είτε νιώθουν τα ίδια παραμελημένα και έχουν διάφορα έτσι συναισθηματικά κενά. Και τι θα λέγατε τώρα, Ορέστη μου, προς την πολιτεία, τους ανθρώπους τους οποίους βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχουν ακούσει τις προτάσεις τους και τις έχουν λάβει υπόψη. Ναι, φυσικά στην πολιτεία, η οποία κατέχει ίσως το σημαντικότερο ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα έλεγα λοιπόν, θα πρότεινα, να δημιουργήσει κρατικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, των μαθητών και των ενηλίκων, στο θέμα του bullying, του σχολικού εφοβισμού και ειδικά του cyberbullying, που όπως προανέφερε και η Δέσποινα, παρατηρείται μια πολύ έντονη αύξηση των περιστατικών αυτών. Έτσι. Θα έλεγα επίσης ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να ενισχύσουν τις θέσεις των ψυχολόγων που βρίσκονται στα σχολεία και να θεσπίσουν επίσης να θεσπίσουν σταθερές ενημερώσεις από τους ψυχολόγους που βρίσκονται στα σχολεία, είτε να ενημερώνουν και να μπορούν και να ανοιχνεύουν τα περιστατικά, έτσι. Και κάτι τελευταίο που θα πρότεινα είναι να εντάξουν ένα σύστημα ανώνυμων αναφορών, ουσιαστικά καταγραφής περιστατικών βίας στο σχολικό περιβάλλον. Γιατί στόχος μας είναι ένα, τα παιδιά να μιλήσουν, όλα τα παιδιά να μιλήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, Ορέστη μου. Κι εγώ. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που για 8η συνεχή χρονιά η σχολική κοινότητα, τα σχολεία από όλη την Ελλάδα είναι δίπλα μας και συμμετέχουν σταθερά και ενεργά στην πανελλαδική καμπάνια «Μίλα τώρα». Μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων από όλη την Ελλάδα στέλνουν το μήνυμα «Μίλα τώρα» ενάντια στην ενδοσχολική βία. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε απομακρυσμένα με τη δύναμη της τεχνολογίας μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα, οι οποίοι θα μας πούν το δικό τους μήνυμα για τη σημερινή εκδήλωση. Πάμε να τους ακούσουμε. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί ένα παιδί, ένα συμμαθητή σου να πονάει εξαιτίας σου? Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά κάποιος πονάει. Πονάει επειδή κάνοντας χιούμορ για να γελάσουν οι φίλοι σου, το έδειξες και του μείωσες την αξία του. Πονάει επειδή το περιφρόνησες και το αγνόησες και τώρα νιώθει ακόμη πιο μόνο. Πονάει επειδή πιστεύεις ότι δεν αξίζει τίποτα, ούτε φίλους. Πονάει επειδή το έσπρωξες στην άκρη για να περάσεις, σαν να ήταν ένα μισητό εμπόδιο. Και σκέψου ότι αυτό το παιδί δεν σου έχει κάνει τίποτα. Δεν σε έχει ενοχλήσει ποτέ και θέλει μονάχα να το αποδεχτείς, σαν παιδί. Αλλά οι άλλοι θα το αναγνωρίσουν ποτέ, δεν θα το προσέξουν ποτέ. Και εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα γι' αυτό, για να το βοηθήσεις. Φαντάσου να είσαι αυτό το παιδί. Πονάει. Όλα τα παιδιά αξίζουν ίδια μεταχείριση. Δεν έχει σημασία που ένα παιδί έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετική θρησκεία ή αν βλάψει διαφορετικά πράγματα. Αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα να το βρίσεις, να το βαρέσεις και να το κοροϊδέψεις. Μπορεί να είναι τα ρούχα σου, το χτένισμά σου, ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που περπατάς, το όνομά σου, το χρώμα του δέρματός. Μπορεί και να είναι μόνο ένα σου βλέμμα. Ένα βλέμμα που δεν άρεσε κάποιος και στάθηκε αφορμή γι' αυτό, το βασανιστικό παιχνίδι εξουσίας πάνω σου.
Δεν είσαι μόνος σου. Σταμάτα να φοβάσαι. Μίλα και πες σε όλους αυτό που σου συμβαίνει. Βγες από τη θέση του θύματος. Βάλε τη δική σου τελεία σε όλο αυτό. Σταμάτα να γίνεσαι αυτό που πιστεύουν οι άλλοι για σένα και μην αφήσεις ποτέ ξανά κανέναν να σου αποδείξει το ποιος είσαι. Όλοι μαζί, ανεξαρτήτως φίλου, θρησκείας, χρώματος, εμφάνισης, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γίνε και εσύ μέλος αυτή την προσπάθεια κατά του σχολικού εκφοβισμού. Μη φοβάσαι διαφορετικό. Δεν θα σε πειράξει. Σεβάσου. Στο κάτω-κάτω όλοι διαφορετικοί είμαστε, αλλά είμαστε πάντα όλοι ίσοι. Η ενδοσχολική βία είναι έγκλημα και θα πρέπει να αντιμετωπίζει το σύνολο. Αν έχει πέσει θύμα ενδοσχολικής βίας, ενημέρωσε ένα μεγαλύτερο. Μην αφήνεις το φόβο να σε κυριεύσει. Είσαι ξεχωριστός, είσαι μοναδικός. Ζήτησε βοήθεια χωρίς ενδιασμούς και χωρίς ντροπές. Μίλησε για να ακουστεί η φωνή σου. Αντίδρασε για να βάλεις τέλος αυτό το παιχνίδι ρόλων, να βάλεις τέλος στον εξωτερισμό, στην βία και στον τρόπο. Καινούργια χρονιά, καινούργιο σχολείο, να μια ευκαιρία για αλλαγή. Αρχίζω να αγχώνομαι και η καρδιά μου χτυπάει σταμάτητα. Λες να τα καταφέρω φέτος? Πάλι τα ίδια. Πάλι τα σχόλια, τα συμπεράσματα και όλοι μιλάνε με όλους εκτός από εμένα. Τι διαφορετικό έχουν δηλαδή οι υπόλοιποι και βρίσκουν αμέσως παρέες? Τι δεν τους αρέσει σε εμένα? Η εξωτερική μου εμφάνιση? Το σώμα μου? Το αν είμαι καλή μαθήτρια ή όχι? Μα τόσο χάλια είμαι. Μήπως τελικά είμαι για λήψη? Μήπως τους προκαλώ οίκτο? Αλλά και πάλι, αυτοί δεν με λυπούνται καθόλου. Δεν με υπολογίζουν, με αγνοούν, δεν με βλέπουν, είμαι αόρατη για αυτούς. Τι να κάνω επιτέλους για να τελειώσει όλο αυτό? Κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο πια. Δεν θέλω να πηγαίνω σχολείο. Όλοι έχουν κάτι να μου πουν. Ό,τι γίνεται στη τάξη το εγώ. Ακόμα και ο τρόπος που ανασένω τους ενοχλεί. Πρέπει να κάνω κάτι. Αλλά τι? Με λένε Γιάννη. Παρακολουθώ τα μαθήματα ένταξης στο σχολείο. Εκεί νιώθω καλά και σίγουρος. Όταν όμως είμαι στη γενική τάξη, φοβάμαι να μιλήσω. Φοβάμαι να ρωτήσω. Ντρέπομαι να διαβάσω. Ντρέπομαι να γράψω. Θα κοροϊδέψουν, θα γελάσουν, θα ειρωνευτούν. Γιατί αργώ? Γιατί κάνω λάθη? Γιατί διαβάζω αργά? Φταίω εγώ? Τι κάνω λάθος? Προσπαθώ. Ήταν κάτι παιδιά τα οποία συνέχεια με λέγανε χοντρό, και όταν με λέγανε χοντρό ένιωθα άσχημα και μίσος για τον εαυτό μου. Και ήθελα να τους κάνω ό,τι με κάνανε. Δεν έχουν σημασία τα κιλά μου, μπορεί να είμαι καλός φίλος. Νιώθω μόνος μέσα στην τάξη. Όταν όλοι οι μαθητές μου μπήκαν σε ομάδες στο μάθημα της φυσικής, εμένα κανείς δεν με ήθελε στην ομάδα του. Και όταν ο καθηγητής με έβαλε σε μία από αυτές με το ζόρι, ούτε που με άφηναν να μιλήσω. Με θεωρούν άχρηστο. Επειδή έχω το χαμηλότερο βαθμό στην τάξη, νομίζουν δεν ξέρω τίποτα. Νιώθω απέσια. Δεν θέλω να πηγαίνω στο σχολείο. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή την τάξη. Τι θα κάνω? Πάλι μου έστειλε μήνυμα Κώστας. Με απειλεί ότι άμα δεν φέρω τα χρήματα μέχρι αύριο στο σχολείο, θα ανεβάζω στο Instagram προσωπικές μας φωτογραφίες από την εκδρομή. Δεν αντέχω άλλο. Δεν ξέρω σε ποιον να μιλήσω. Αν το πω στους γονείς μου, δεν θα το αντέξουν. Θα τρελαθώ. Επειδή δεν ήμουν και τόσο καλά στα μαθήματα, είχα κάποιες δυσκολίες. Με κοροϊδεύανε, γελούσαν εις βάρος μου. Εκείνη την ώρα ένιωθα αμηχανία, μίσος, στεναχώρια. Αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να μπορούσα να τα αλλάξω όλα, να μην είχα αυτές τις αδυναμίες που έχω. Ήταν από τις χειρότερες στιγμές που έχω περάσει. Μόλις φτάσω το πρωί στο σχολείο, τον βλέπω και λέω όχι. Θα με πει πάλι χοντρό. Θα μπω μέσα, θα κάτσω και θα πει πάει καρέκλα, έσπασε. Θα σηκώσω το χέρι και θα πει σηκώνει το χέρι, αυτός και τα κιλά του. Μια βόλτα να πω να κάνω στο διάδρομο, όλοι θα με κοιτάνε και θα γελάνε. Τι ωραία θα ήταν να είχα κάποιους φίλους να μιλήσω και να μην με κοροϊδεύαν.
Πόση δύναμη θέλει, ρε φίλε, για να το παίζεις χαμογελαστός και μέσα σου να έχουν γκρεμιστεί τα πάντα. Πόση. Μίλα τώρα. Μίλα. Για τα συναισθήματά σου. Για το φόβο σου. Για τον πόνο που νιώθεις. Για το άγχος σου. Μίλα. Δεν είσαι μόνος. Για σένα το bullying. Ο τρόπος που ξεσπά κάποιος σε έναν άλλον χωρίς να υπάρχει λόγος. Για μένα ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πράγμα που φοβίζει τα παιδιά και τα νιώθουν αδύναμη. Το bullying είναι κάτι πολύ κακό. Όπως κλωτσιές και μπουνιές και βρισιές. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ψυχική και σωματική κακοποίηση. Είναι εκφοβισμός που γίνεται σε κάποια παιδιά και φοβούνται και είναι πολύ άσχημο πράγμα να γίνεται. Πώς θα το αντιμετώπιζες αν βρισκόσουν μπροστά σε ένα γεγονός όπου ένας συμμαθητής ή μία συμμαθήτριά σου δεχόταν bullying? Αντί να πάω και να υποστηρίζω κάποια, θα παρατηρούσα λίγο και θα πρόσεχα για να καταλάβω ποια είναι η αιτία και μετά θα πήγαινα στη δασκάλα μου να της πω την κατάσταση. Πώς θεωρείς ότι αισθάνεται ένα άτομο που δέχεται bullying? Λύπη, άσχημα. Αυτός μετά παίρνει χαμηλή αυτοεκτίμηση και γίνεται το ίδιο και μετά γίνεται ένας κύκλος. Και αυτό. Όχι στην βία, ναι στην αγάπη, ναι στην φιλία, ναι! Βάρος σου, να σε χρησιμοποιούν, να σε εκμεταλλεύονται, να σου ασκούν βία. Μπορεί και εκείνος που πέρναγε από εκεί να μην έκανε τίποτα, να μην αδρανείς ή ακόμα και να γέλασε με τον τρόπο που σε πρόσβαλαν. Μια πλάκα έχει όρια. Μην αφήνεις κανέναν ποτέ να ξεπερνάει αυτή τη γραμμή. Θέσε τα όρια σου. Την πρώτη φορά γέλασα. Μου φάνηκε αστείο και νόμιζα ότι έκανες πλάκα. Τη δεύτερη φορά το σκέφτηκα περισσότερο. Γιατί το κάνεις αυτό? Την τρίτη φορά πληγώθηκα. Θέλω να σταματήσεις. Πριν κάποια χρόνια ήμουν μέλος μιας παρέας. Κάποια στιγμή η παρέα αυτή άρχισε να κοροϊδεύει και να πειράζει ένα συμμαθητή μου για το σώμα του και τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά. Με αποτέλεσμα το παιδί να νιώσει άσχημα. Φοβάμαι να το πω σπίτι. Δεν θέλω να πηγαίνω στο σχολείο. Και του δίνω το χαρτζιλίκι μου κάθε μέρα. Ήμουν 17 όταν έγινε. Ήμουν σε σχέση. Μου ζήτησε προσωπικές φωτογραφίες. Διστακτικά στην αρχή, υπέκυψε. Δεν ήξερα τις πρόθεσεις του φίλου του. Άρχισε ο εκβιασμός. Μου ζητούσαν όλο και περισσότερες. Όταν αρνήθηκα,
με απείλησαν ότι θα τις ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Ανέβασα. Βρισκόμουν αδιέξοδο. Τι κάνω να κάποιος δέχεται μπούλινγκ? Πώς το αντιμετωπίζω όταν το δέχομαι εγώ? Τεκμηστηρεύτηκα στην πολιτή μου. Εκείνη μίλησε πάνω στη σιωπή μου. Η δική μου τα μάθαν όλα. Και τότε ήταν που σταμάτησε να φοβάμαι. Μίλησα στη διεύθυνση και σε κάποιους καθηγητές προκειμένου να βοηθήσουν. Φυσικά στα παιδιά της παρέας δεν άρεσε το γεγονός ότι μίλησα και τους κάρφωσα, με αποτέλεσμα να με βγάλουν από την παρέα και να με περιθωριοποιήσουν. Παρ' όλα αυτά δεν με πειράζει, διότι χάρηκα για αυτό που έκανα. Μίλα τώρα για αυτό που σου συμβαίνει. Δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Κάνε την αρχή. Εξωτερήκευσε αυτό που νιώθεις. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και δώσε δύναμη και στους υπόλοιπους να μιλήσουν κι αυτοί. Θα είμαστε δίπλα σου σε όλο αυτό το ταξίδι. Και να θυμάσαι, η φωνή σου είναι η δύναμή σου. Όχι στη βία, ναι στη φιλία. Εγώ δεν μίλησα. Εσύ, μίλα τώρα. Μίλα τώρα. Πώς το αντιμετωπίζω όταν το δέχομαι εγώ? Μιλάω. Μίλα κι εσύ, τώρα. Μίλα τώρα. Στις ιδιαίτερες στιγμές που διανύουμε, είναι καθήκον όλων μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Πρέπει να σταθούμε δίπλα τους για να ακουστεί η φωνή όλων μας. Μίλα τώρα! Σας ευχαριστούμε πολύ!